Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε την ενημέρωσή σας με μια υπόθεση αρχαιοκαπηλείας πολύ σημαντική που έρχεται στο φως και που εμπλέκει και μεσίνιους που έχουν συλληφθεί στην Αθήνα. Οι έρευνες εξελίσσονται σε διάφορα επίπεδα μέχρι αυτήν την ώρα. Έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον γνωστό ερευνητή σε όλους σας, τον κύριο Γιώργο Τσούκαλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είστε καλά. Καλησπέρα σας. Είστε καλά. Μια χαρά. Λοιπόν, είχαμε έτσι μια περίπτωση εξαιρετικά σημαντική που έχει και πελοποννησιακή αναφορά. Να την αναλύσουμε και να πούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί το έβριμα αυτό είναι εξαιρετικά, έχει πολύ μεγάλη αξία, έτσι. Μεγάλης αξίας και είναι κλεμμένο. Να. Είναι κλεμμένο από την κοίτα της, στο ίδιο της Λακωνίας, το 1997, τον Νοέμβριο του 1997 εκλάπη. Δυστυχώς, οι Έλληνες ακόμη δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι η πολιτιστική κληρονομιά είναι βαριά βιομηχανία για την Ελλάδα μαζί με τον ήλιο και τη θάλασσα και προσπαθούν να ξεπουλήσουν αυτό το οποίο δεν αποτιμάται ούτε σε εκατομμύρια, ούτε σε ευρώ, ούτε σε δολάρια. Η αξία τους είναι πολύ μεγάλη και ανοίξει όλους τους Έλληνες. Αυτό δυστυχώς. Βλέπουμε είναι... εμείς αυτή τη μαρμάρινη πλάκα, είναι 300 π.Χ. Χριστού, έτσι. Απεικονίζει μια γυναικεία μορφή. Ελληνιστών χρόνων. Απεικονίζει μια γυναικεία μορφή, η οποία κοιτάει προς ένα βωμό. Εκλάπη το 1997, όπως είπαμε. Δυστυχώς, δύο πρώτα ξαδέρφια, 52 και 55 χρόνων, ήρθαν στην Αθήνα, μάλλον είχαν κάποιες επαφές για να μπορέσουν να την πουλήσουν. Οι πληροφορίες μας λένε, οι οποίες όμως δεν είναι διασταυρωμένες για αυτό το θέμα, ότι λόγω το ότι έχουμε αυτή τη στιγμή κοιτάζουμε τα Ποσειδόνια στην Ελλάδα, είναι η έκθεση με τα Ποσειδόνια, υπήρχε κάποιος ο οποίος ενδιαφέρθηκε για να αγοράσει αυτό το θησαυρό. Το θησαυρό, ο οποίος, επαναλαμβάνω, δεν αποτιμάται με λεφτά. Δυστυχώς, τόσα χρόνια αγωνιζόμαστε όλοι να περάσουμε κάποια μηνύματα, αλλά φαίνεται κάποιοι άνθρωποι, τους οποίους τολμώ να πω, παρότι είμαι πολύ χαμηλού προφίλ, για μένα είναι εθνικοί μειοδότες. Όταν ξεπουλάς ένα κομμάτι γης ή πολιτιστική κληρονομιά, είναι το ίδιο πράγμα. Είσαι εθνικός μειοδότης, κοινός προδότης. Μάλιστα. Εσείς είχατε πληροφορία από την πρώτη στιγμή και συνεργαστήκατε και με τις αστυνομικές αρχές, έτσι. Υπήρξε μια, θα λέει κανείς, συντονισμένη επιχείρηση στο συγκεκριμένο. Μια συντονισμένη επιχείρηση. Η πληροφορία μας ξεκίνησε από το Πάσχα περίπου. Κάναμε δύο ταξίδια στην Αμάντα, προσπαθήσαμε να διασταυρώσουμε τις πληροφορίες, παρότι ο συγκεκριμένος πληροφοριοδότης για μένα είναι πάρα πολύ περαίγιος. Ακολούθως ενημερώθηκε η ασφάλεια στον Πειραιά και εδώ θα πρέπει να σταθώ και να κάνω μια παρένθεση, γιατί αξίζουν μας συγχαρητήρια τρεις άνθρωποι που έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και οι υπόλοιποι βέβαια από την αστυνομία. Ο αστυνομικός διευθυντής ο κ. Λικουρέζος ο Γιάννης, ο Βαγγέλης ο Λινάρδος ο υποδιευθυντής και ο διευθυντής που είναι στη Μεσσηνία, ο Σταύρος ο Ταοξής. Η συμβολή όλων σχημάτισαν ένα παζλ μαζί με την ταπεινή συνεισφορά τη δική μου και των συνεργατών μου, ώστε να συλληφθούν χτες τις 8 ώρα περίπου, 8 και 10, την περιοχή του Κολονού, τα δύο πρωτοξάδερφα αρχαιοκάπηλα. Μάλιστα, και από ό,τι μαθαίνουμε υπάρχουν έτσι και εντολές να γίνουν έρευνες και στα σπίτια τους. Γίνονται, από ό,τι ξέρουμε, γίνονται έρευνες στα σπίτια τους. Ήδη παρεδόθη το πολύτιμο αρχαίο αντικείμενο στο Μουσείο του Πειραιά. Οι αρχαιοκάπηλοι βρίσκονται στην αστυνομική διεύθυνση Πειραιά και αύριο θα ξαναπάνε, πήγαν σήμερα στην Εισαγγελία Αθηνών, αρχικώς στην Εισαγγελία Πειραιά. Τους παρέπεψαν στην Εισαγγελία Αθηνών και αύριο θα ξαναπάνε στον Αθηνικό. Μάλιστα. Συγχαρητήρια να σας πω, γιατί αυτά τα πράγματα πρέπει να βγαίνουν προς τα έξω και να αναδεικνύονται έτσι στο μέγιστο βαθμό. Γιατί όπως είπατε και εσείς, έχουμε πληγωθεί πάρα πολύ από το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε την αξία των όσων έχουμε ως πολιτιστική κληρονομιά γύρω μας. Χαρακτηρίζω τη μηχανία, τον πολιτισμό στην Ελλάδα και θα πρέπει όλοι να το προστατεύσουμε. Δεν αρκεί στα παιδιά μας να δώσουμε τα 132.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Πρέπει πρωτίστως να τους δώσουμε τον πολιτισμό. Ήδη στις νέες γενιές όλοι εμείς έχουμε κάνει κάποια λάθη και τους φορτώνουμε με χρέη. Ας μην τους υπεξαιρέσουμε και τον πολιτισμό. Σωστό αυτό που λέτε. Να σας ευχαριστήσουμε. Συγχαρητήρια και πάλι. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά.
Πάμε μένοντας στο αστυνομικό ρεπορτάζ στον συνάδελφο τον Κώστα Τζερετζούλια. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, Θέμη. Να πούμε για δύο ζητήματα. Το πρώτο έρχεται από τις συντονισμένες επιχειρήσεις που γίνονται σε επίπεδο Πελοποννήσου που αποδίδουν καρπούς αλλά και Μεσσηνία. Σήμερα είχαμε μία ακόμα με έντονη αναφορά στη νότια Μεσσηνία. Ναι, πλέον δεν αποτελούν τις ειδήσεις που αποτελούσαν κάποτε. Είναι σχεδόν σε καθημερινή βάση ανά την περιφέρεια Πελοπόννησου, τουλάχιστον που έχουμε πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει σε όλες τις περιοχές, σε όλους τους νομούς. Συντονισμένες επιχειρήσεις από τις αστυνομικές διευθύνσεις, κρατούν προς αστυνομικές διευθύνσεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας. Μία λοιπόν ακόμα είχαμε εδώ στην περιοχή μας και πιο συγκεκριμένα στις περιοχές της Μεσσήνης, της Κορώνης και του Πεταλιδίου. Εκεί υπήρξε μία σειρά ελέγχων, προσαγωγές και συλλήψεις. Να σου πω συγκεκριμένα, συνέβησαν 5 άτομα, είχαν προσαχθεί νωρίτερα 14, ενώ είχαν ελεγχθεί 83, έγινε σχετικός ελέγχος και σε αυτοκίνητα, βεβαιωθήκανε παραβάσεις. Και γενικότερα όλα αυτά εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο της αστυνομικής διεύθυνσης και της περιφερειακής διεύθυνσης της αστυνομίας για την καταπολέμηση και την πάταξη της εγκληματικότητας και άλλων φαινομένων και γενικότερα στο να έτσι, υπάρξει και πάλι αυτό το αίσθημα ασφάλειας σε όλες τις περιοχές, κυρίαρχα στην περιφέρεια. Και να σημειώσουμε ότι έχετε και μια τουριστική σεζόν στην οποία πρέπει να επικεντρώσει και η αστυνομική υπηρεσία στο να υπάρχει ασφάλεια, έτσι μια σχετική αίσθηση ακόμα πιο ελεύθερη, να το πούμε με τη λογική έτσι όπως την είχαμε συνηθίσει πιο παλιά, και να μειωθούν τα κρούσματα έτσι, μικροεγκληματικότητα που φαίνεται ότι έχουν ταλαιπωρήσει αρκετά την περιφέρεια. Ναι, και σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε, επειδή δόθηκε το μηνιαίο δελτίο από την αστυνομική διεύθυνση, τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση τη Περιφέρεια Πελοποννήσου, να πούμε ότι έτσι είναι ενδεικτικό το νούμερο συνολικά, επειδή όπως είπαμε και νωρίτερα, γίνονται αστυνομικές επιχειρήσεις σχεδόν σε καθημερινή βάση ανά την περιφέρεια. Μόνο για τον μήνα Μάιο είχαμε 491 άτομα να συλλαμβάνονται. Οι έλεγχοι που έγιναν ήταν υπερτριπλάσιοι των ανθρώπων αυτών. Έλεγχοι σε κάθε επίπεδο, σε κάθε κατεύθυνση. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι γεγονός ότι αντιμετωπίζονται και εξιχνιάζονται μία σειρά από υποθέσεις οι οποίες έχουν αντιμετωπιστεί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Πέρα από τις κατασχέσεις ναρκωτικών και άλλων παράνομων αντικειμένων, έτσι, είναι ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί και ενδεικτικό της πολύ καλής δουλειάς που γίνεται και σε επίπεδο περιφέρειας Πελοποννήσου με τις αστυνομικές δυνάμεις που είναι μειωμένες σε πολύ μεγάλο βαθμό να υπερβάλλουν σε κάποιες περιπτώσεις εαυτών έχοντας καλά αποτελέσματα. Ωραία. Κώστα, πάμε όμως και στο άλλο μέτωπο που έχει να κάνει με την φοροδιαφυγή, ένα μέτωπο που διαρκώς εξελίσσεται, θα λέει κανείς, όσον αφορά την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε και αντιμετωπίζει και το ίδιο το κράτος και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Λαβράκια νέα από το ΣΔΟΕ. Μην ξεχνάμε ότι στην ηγεσία του ΣΔΟΕ είναι ο ειδικός γραμματέας ο Στέλιος Στασινόπουλος ο Μεσσήνιος. Είχε μιλήσει για τους ελέγχους που θα γίνονταν στα μεγάλα εισοδήματα και γίνονται αυτά. Άνω των 214 εκατομμυρίων είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά σε συγκεκριμένες περιφέρειες της χώρας μας. 200 εκατομμύρια και πάνω αυτά που έχουν αποκαλυφθεί και είναι μόνο μερικοί από τους ελέγχους. Έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι είναι σημαντικό να γίνονται έλεγχοι σε κάθε κατεύθυνση και να μπαίνει αυτό που λέμε το μαχαίρι στο κόκαλο. Βλέπουμε ότι συμβαίνει. Είναι μια δύσκολη και το έχουμε τονίσει κατ' επανάληψη προσπάθεια καθώς χρειάζονται δεκάδες διασταυρώσεις. Είναι χαρακτηριστικές βέβαια και κάποιες από τις περιπτώσεις όπως αυτή του οφθαλμέρωτου που είχε ξεχάσει ο άνθρωπος να δηλώσει περί τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Είναι χαρακτηριστικές άλλες περιπτώσεις δικηγόρων, ελεύθερων επαγγελματιών, 1,5-1 εκατομμύριο, 500.000. Μία σειρά από νούμερα τα οποία πραγματικά προκαλούν γενικότερα όλο τον κόσμο ο οποίος έχει αυτό που λέμε ματώσει για να τα βγάλει πέρα σε αυτήν την περίοδο. Έχει συνεισφέρει αυτά που δεν είχε για να τα βγάλει η χώρα πέρα και φαίνεται ότι κάποιοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βρίσκοντας έτσι παραθυράκια ή παίζοντας αυτό το κολπάκι της εξυπνάδας εντός εισαγωγικών κατάφεραν να επιβιώνουν όλα αυτά τα χρόνια. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό ότι γίνονται έλεγχοι. Γίνονται έλεγχοι, βεβαιώνονται παραβάσεις, επιστρέφουν πολλά από αυτά τα χρήματα στο δημόσιο. Βέβαια, είναι μόνο η αρχή και θα το λέμε και θα το ξαναλέμε, καθώς φαίνεται ότι τουλάχιστον στο κομμάτι της φοροδιαφυγής αυτό το πηγάδι δεν έχει πάτο και είναι έτσι ορισμένες φορές απογοητευτικό το να βλέπεις ανθρώπους να κινούνται με αυτή την κατεύθυνση. Κώστα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Πάμε να δούμε ένα θέμα. Στο ΚΑΤ μεταφέρεται η νεαρή κοπέλα που τραυματίστηκε από την επιτόπιση δέντρου χθες στην Καλαμάτα, καθώς φέρει πολλαπλές κακώσεις και κατάγματα.
Το τραγικό και προλίγο μοιραίο παραστατικό σημειώθηκε σε παιδική χαρά στο κέντρο της πόλης, με τους περίοικους να σημειώνουν πως αρκετές φορές είχαν επισημάνει την επικίνδυνοτητα στον χώρο. Πολλαπλά τραύματα, κακώσεις και κατάγματα σε όλο της το σώμα φέρει η νεαρή κοπέλα που χθες καταπλακώθηκε από δέντρο στην πλατεία Ελευθερίας στο κέντρο της Καλαμάτας. Τη στιγμή που φωνάζαν τα παιδιά βοήθεια, κατεβήκαμε κάτω, προσπαθάγαμε να σηκώσουμε τα κλονάρια για να σηκώσουμε την κοπέλα γιατί φώναζε, δεν μπορούσαμε και φώναζε βοήθεια. Φύξαν στην αρρώσα αέρας και συνέχεια απεγκλωβίσαμε το πιτσιρίκι. Οι στιγμές που εκτυλήχθηκαν χθες το απόγευμα στην παιδική χαρά ήταν κυριολεκτικά τραγικές. Άκουσα φωνές από παιδιά και βοήθεια και τελικά είδα εδώ πέρα ένα πιτσιρίκι πλακωμένο. Έδεξα, έσπασα κάτι κλάρες από κάτω και το βγάλαμε. Το έβγαλα. Όπως δήλωσαν με έκδηλη την αγανάκτησή τους οι περίοικοι, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Μια κοπέλα χτύπησε και έπεσε το δέντρο. Έπρεπε να το είχαν κόψει, γιατί πριν 10 μέρες είχε γίνει πάλι το ίδιο σκηνή. Και δίπλα από αυτό κόψανε ένα άλλο δέντρο. Όμως είναι και κάτι άλλο πρέπει να κοπούνε. Κάθε μέρα έχει 25 με 30 παιδιά κάθε μέρα. Η εικόνα, νομίζω ότι αυτά τα δέντρα πρέπει να, από το Δήμο πρέπει να έχουν κοπεί. Έτσι πιστεύω εγώ. Γιατί με το παραμικρό πέφτουν. Και τα πέφκα έτοιμα είναι απέναντι. Λοιπόν, να περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα και να πάμε τώρα στις αυστηρές συστάσεις που προχωράει η Τροχιά Καλαμάτας. Έχουμε μαζί μας τον διοικητή της Τροχιάς Καλαμάτας, τον κύριο Ηλία Αξιωτόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλο. Κύριε διοικητά, υπάρχει ένα πλέγμα μέτρων. Θα ξεκινήσω από την επικείμενη εορτή του Αγίου Πνεύματος, γιατί θα είναι αυξημένη η κίνηση στην πόλη της Καλαμάτας και όχι μόνο. Και σε αυτό έχετε εντοπίσει κυρίαρχα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, επειδή έχουμε μάθει ότι θα έχουμε αρκετή μεγάλη επισκεψιμότητα στην πόλη μας, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι σαν υπηρεσία να λάβουμε τα μέτρα μας. Θέλουμε να συστήσουμε στους φίλους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί μέσα στην πόλη της Καλαμάτας, διότι ο αυτοκινητόδρομος παρέχει ασφάλεια, εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Οι επισκέπτες οι οποίοι έρχονται για πρώτη φορά στην πόλη της Καλαμάτας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι στις διασταυρώσεις δεν γνωρίζουν ποιος έχει προτεραιότητα και έχουμε πολλά τροχαία ατυχήματα υλικών ζημιών. Και είναι επώδυνο αυτό για τους τουρίστες που έρχονται εδώ για πρώτη φορά και εκεί που είναι να διασκεδάσουν το τριήμερο και να περάσουν καλά, μετά μπλέχουν σε μια διαδικασία να φτιάξουν το αυτοκίνητό τους και κοστίζει και σε κόστος. Και είναι και υλικά δηλαδή στοιχίζει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με σύνεση, να οδηγούν με προσοχή. Εμείς υπάρχουν έκτακτα μέτρα σε διάφορα επίπεδα. Ναι, σε όλο το εθνικό δίκτυο θα υπάρχουν αυτοκίνητα. Όπου έχει χαρτογραφηθεί και έχουν γίνει τροχαία ατυχήματα στην παλιά εθνική οδό, θα υπάρχουν αυτοκίνητα, θα περιπολούν και θα βεβαιώνουν παραβάσεις για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Μέσα στην πόλη της Καλαμάτας θα υπάρχουν ρυθμιστές τροχονόμοι, θα υπάρχουν δίκυκλιστές, έτσι ώστε να διευκολύνουν την κίνηση των οδηγών. Αφήνω λίγο αυτό το ζήτημα, γιατί επισημαίνετε κι εσείς το κέντρο της Καλαμάτας και το πώς πρέπει να κινηθούν όλοι οι οδηγοί. Και ένα σημείο αναφοράς είναι το τι γίνεται με την στάθμευση. Και θα λέγαμε την παράνομη στάθμευση. Γιατί φαίνεται ότι μπλοκάρει πολλές φορές η πόλη, και όχι μόνο μπλοκάρει, δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Να σας πω τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε την οτροπία να αφήνουμε το αυτοκίνητό μας όπου μας βολεύει μέσα στην πόλη της Καλαμάτας. Αυτό όταν είναι ιδιαίτερα τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, που είναι ανοιχτά τα καταστήματα και υπάρχει αρκετή κίνηση, έτσι ώστε ένα αυτοκίνητο, αν αφήσουν σε ένα σημείο στην αριστομένους, μπορεί να μπλοκάρει όλη την κίνηση. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε να συστήσουμε στους φίλους οδηγούς να μην σταθμεύουν τα αυτοκίνητά τους εκεί που τους βολεύει. Υπάρχουν πάρκινγκ, υπάρχουν σημεία που πρέπει να σταθμεύουν. Διότι έτσι διευκολύνουν την κίνηση όταν σταθμεύουν σωστά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όταν όμως σταθμεύουν άναρχα και σταθμεύουν σε σημεία, σε στροφές, και έχει διαπιστωθεί πάλι και σε διαβάσεις πεζών και σε ράμπες αμαία. Διότι υπάρχουν άτομα με κινητικά προβλήματα τα οποία θέλουν να διέλθουν από εκεί και αυτούς πάλι τους εμποδίζουν. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι σε καθημερινή βάση να διενεργούμε ελέγχους, να βεβαιώνουμε παραβάσεις και να αφαιρούμε τις πινακίδες έτσι ώστε να βάλουμε μυαλό. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο έχει να κάνει, βλέπουμε μεγάλη κινητικότητα το τελευταίο διάστημα αναφορικά με τους ελέγχους στα δίκυκλα και κυρίαρχα τους αναβάτες τους που δεν φοράνε κράνη. Είμαστε σε μια παραλιακή πόλη. Σε μια παραλιακή πόλη, σε μια πολιτισμένη πόλη και καμιά φορά η οδητική συμπεριφορά δείχνει και το πολιτισμό μας. Γιατί στο εξωτερικό και οπουδήποτε αλλού πάμε έχουμε διαπιστώσει ότι ο αναβάτης της μηχανής μόλις ανέβει στη μηχανή η πρώτη κίνηση που κάνει είναι να φορέσει το κράνος.
Εδώ έχει διαπιστωθεί ότι οι αρκετοί οδηγοί, η πλειονότητα δηλαδή των οδηγών, υπάρχουν και εξαιρέσεις, να μην φορούν κράνος. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι και έχω εντατικά συνεργεία σε καθημερινή βάση για την βεβαίωση των παραβάσεων αυτών. Έτσι ώστε αν κάποιος εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, να σώσει τη ζωή του. Mm-hmm. Όταν φοράει το κράνος, σώζεται η ζωή του. Και σε πολλά τροχαία θανατηφόρα ατυχήματα τα οποία έχω πάει προσωπικά εγώ ο ίδιος, έχω διαπιστώσει ότι αν φορούσαν αυτοί κράνη ή φορούσαν ζώνη ασφαλείας, θα είχαν σωθεί. Πάντως, κύριε Αξιωτόπουλε, είναι και πολύ ψηλά τα πρόστιμα, έτσι. Το πρόστιμο για το κράνος είναι 350 ευρώ και 10 μέρες αφαίρεση του διπλώματος. Είναι υψηλό, είναι επώδυνο το πρόστιμο και ξέρετε, δεν είναι και ότι εύκολο στον τροχονόμο να βεβαιώνει μια τέτοια παράβαση. Mm-hmm. Αλλά όμως είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό για να γλιτώσουμε ανθρώπινες ζωές. Μάλιστα. Και από την άλλη και ζώνες. Είναι απαραίτητες και ζώνες. Από την άλλη πλευρά, έχουμε διαπιστώσει στους ίδιους παραβάτες που την προηγούμενη μέρα βεβαιώνουμε παράβαση, την επόμενη μέρα ξαναλαμβάνονται να μην φορούν κράνος. Αυτό σημαίνει ότι δεν συνοντίζεται. Και ότι πρέπει να καταλάβουμε κάποτε ότι πρέπει να το φοράμε το κράνος. Οπότε εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, και το τονίζω αυτό, ότι θα έχω συνεργεία κάθε μέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, έτσι ώστε να βεβαιώνουμε παραβάσεις για κράνος. Από την άλλη, είναι και οι ζώνες που χρειάζονται και είναι απαραίτητες γιατί σώσουν ζωές, όπως και να το κάνουμε. Βεβαίως. Νομίζω ότι κάποια στιγμή. Γι' αυτό το λόγο το κάνουμε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Αυτό που συνιστάτε εσείς προς τους οδηγούς, γιατί πηγαίνουμε και στην καλοκαιρινή περίοδο και η κίνηση ήταν αυξημένη και μιλάμε τώρα και για δρόμους όπως είναι η παραλιακή ζώνη που μας έχει πονέσει εισαγωγικά. Έχουμε σκεφτεί τι θα κάνουμε. Συχνά και υποχρεούμεθα να έχουμε συνεργεία στην παραλιακή, διότι είναι η μοναδική οδός που θα υποχρεωτικά θα διέλθουν από αυτόν τον δρόμο όλοι οι λόμενοι. Αλλά έχουμε συνοηθεί και με τον κύριο Δήμαρχο να βάλουμε μια μεγάλη πινακίδα στην οδό Λικουρού, έτσι ώστε να αποτρέψουμε τη μεγάλη κίνηση από την παραλιακή, γιατί είναι η οδός Κρήτης, η οποία είναι παράλληλος της οδός Ναυαρίνου, έτσι ώστε να βγαίνουμε στην Κουκούτσι κάτω χαμηλά, να μην μπλοκάρει το σύστημα κάτω στην Ναυαρίνου. Επίσης, θέλω να τονίσω κάτι το οποίο είδα εχθές το απόγευμα, που πήγαινα και ήθελα και παρακολουθούσα την κίνηση με το δικό μου αυτοκίνητο, τι διεπίστωσα. Και αυτό πρέπει να τονίσουμε στους οδηγούς, ότι πρέπει να δίνουμε προτεραιότητα στους πεζούς. Διότι έχουμε αυξημένο τουρισμό, πολύ τουρισμό φέτος προβλέπεται για την πόλη της Καλαμάτας, ότι πρέπει να δίνουμε προτεραιότητα στους πεζούς, στις διαβάσεις πεζών. Εχθές υπήρχε ένα γκρουπ ξένων στην παραλιακή. Τι διεπίστωσα εχθές. Και ενώ θέλω να περάσουν από τη μία πλευρά στην άλλη του δρόμου, είδα δεν σταματούσε κανένα αυτοκίνητο. Και αναγκάστηκε ένας εξ αυτών να μπει στη μέση του δρόμου, να σταματήσει τα αυτοκίνητα, να διέλθουν οι πεζοί και μετά ηρωνικά έκανε υπόκληση στους οδηγούς να τους δείξει ότι ήταν αγενείς αυτοί οι οποίοι δεν σταματούσαν. Δεν υπάρχει και παιδεία, κυκλοφοριακή παιδεία, αυτό είναι γεγονός. Δεν υπάρχει δυστυχώς κυκλοφοριακή. Και χρειάζεται να γίνουν πολλά. Και καλά κάνετε κι εσείς, γιατί κάνετε μάθημα και κυκλοφοριακή αγωγή και στα σχολεία, κάνετε ό,τι μπορείτε. Αλλά πηγαίνουμε στα σχολεία, πηγαίνουμε παντού. Αλλά είναι και, δεν είναι μόνο θέμα κυκλοφοριακής παιδείας, είναι και θέμα και από το σπίτι πρέπει να ξεκινάει. Όταν ο γονέας το παιδί το βάζει μπροστά ή προσπαθεί να το κρύψει τη στιγμή που γίνεται ο έλεγχος, δηλαδή το δει ο τροχονόμος για να του βεβαιώσει παράβαση, το παιδί αυτό όταν θα μεγαλώσει θα κάνει τα ίδια. Πρέπει να συστήσουμε στα μικρά παιδιά, ότι εμείς σαν γονείς, ότι τι πρέπει να κάνουν και τι είναι αυτονόητο, ποιο είναι το σωστό. Σωστό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να προσέχουν λοιπόν όλοι και να έχουμε ένα ανέμαχτο καλοκαίρι. Πολύ σημαντικό. Πάμε στον αγροτικό τομέα. Επιπλέον τσέκ 25% σε νέους αγρότες, τρεις κατηγορίες δικαιωμάτων το 15 και άλλα πολλά προβλέπει η εθνική μας πρόταση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Μέχρι 25% μπορεί να αυξηθεί το σύνολο της ατομικής ενίας ενίσχυσης των νέων αγροτών με βάση τους πρώτους 14 κατευθυντήριους άξονες του Εθνικού Φακέλου που δόθηκε στη δημοσιότητα. Σίγουρα είχαμε μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη παρόλες τις τεράστιες πιέσεις που ασκούνταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη μείωση του προϋπολογισμού, να διατηρήσουμε σαν χώρα με πολύ μικρό ποσοστό μείωσης, γύρω στο 8%, τις ενισχύσεις που είχαμε και ιδίως τις εισοδηματικές, ας τις πούμε έτσι, τις άμεσες ενισχύσεις, όπως επίσης και ατόφιε το φάκελο στον αναπτυξιακό δεύτερο πυλώνα. Ένοντας λοιπόν σε αυτή τη νέα περίοδο, έχουμε μια καινοτόμα ιστορικά ΚΑΠ, η οποία μπαίνει σε μια διαδικασία κοινής αγροτικής πολιτικής. Μπαίνουμε εμείς σαν Υπουργείο να χαράξουμε τη νέα γεωργική πολιτική με βάση τις νέες απαιτήσεις, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στα δεδομένα του σήμερα, αποστασιοποιούνται από ιστορικά δεδομένα μεν, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της χώρας που είχαν λάβει περίοδους αναφοράς το 1999 και το 2000, γιατί όπως καταλαβαίνετε όλα τα δεδομένα έχουν ανατραπεί πλήρως,
Η Γεωργία βαδίζει σε πολύ πιο σύγχρονους δρόμους και πρέπει να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Με αυτό το σκεπτικό θεωρώ ότι χαμένος, ασχέτως με την έννοια την αυστηρή, τη χρηματική, δεν θα είναι κανένας. Από εκεί και πέρα οι όποιες μειώσεις γίνονται λόγω ανακατανομής ποσών που στο παρελθόν μπορεί να είχαν αδικήσει κόσμο ή τα ιστορικά στοιχεία να είχαν δώσει διάφορες άλλες διαστάσεις στη Γεωργία διαφορετικές από ότι τώρα, θα είναι πάλι σε μια τέτοια προσαρμογή που ο Γεωργός θα μπορεί να προγραμματίσει για το μέλλον του σε έναν ορίζοντα πλέον ο οποίος θα είναι πέραν των 6 και των 7 ετών που διαρκεί αυτό το δημόσιο νομικό πλαίσιο. Η χώρα μας φέρεται να επιλέγει τις τρεις περιφέρειες, Βοσκότοπη, μονοετής και πολυετής καλλιέργειες, τα επίπεδα ενισχύσεων για τις οποίες θα προσδιοριστούν μετά την έγκριση των βασικών αξιών από το Συμβούλιο των Υπουργών την προσεγγή εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Με βάση αυτούς τους άξονες, το κατώτατο όριο ενίσχυσης ορίζεται στα 250 ευρώ, ό,τι λιγότερο πάει στο εθνικό απόθεμα, ενώ το ανώτατο όριο ενίσχυσης για μια εκμετάλλευση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ. Για το πρασίνισμα, για να λάβεις το 30% της ενίσχυσης που σου αντιστοιχεί είναι αυταπόδεικτος εκμεταλλεύσεις με λιγότερα από 10 στρέμματα σε βοσκότοπους, σε δενδρόδεις καλλιέργειες και σε ψυχανθή. Ο ενεργός Γεωργός είναι ένας νομικός ορισμός ο οποίος βασίζεται σε μια κεντρική στόχευση της ΚΑΠ να απομακρύνει τους γεωργούς του καναπέ, όπως λεγόντουσαν, και να ενισχύσει την παραγωγική γη, δηλαδή τον αγρότη που παράγει, που αξιοποιεί τη γη του για να έχει παραγωγή. Με αυτό το σκεπτικό λαμβάνει υπόψη του κάποια δεδομένα που έχουν να κάνουν με το πόσο ο Γεωργός ασχολείται με τη γη του. Εγκαταλειμμένος μοιάζει ο χώρος στη βιομηχανική ζώνη της Καλαμάτας. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα και η περιοχή είναι απρόσιτη οικονομικά για νέες επιχειρήσεις με βάση αυτά που προσφέρει. Πολλά και σημαντικά είναι τα προβλήματα που εντοπίζονται στη βιομηχανική περιοχή της Καλαμάτας. Παρά τις κατά καιρούς υποσχέσεις, λιγοστά είναι αυτά που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, με συνέπεια η ελκυστικότητα της περιοχής να είναι ακόμη χαμηλή. Πάρα πολλά. Έχουμε θέμα με τη φύλαξη. Πληρώνουμε 2 security. Τελικά μας κλέβουνε. Και δεν έχουμε και βάρκες να μπαίνουμε όταν βρέχει. Δεν μας τις έχουν φέρει ακόμα. Εντάξει, προβλήματα έχουν όλες οι επιχειρήσεις. Γενικώς το φαινόμενο είναι αυτό που ξέρουμε, το οικονομικό. Εδώ πιο συγκεκριμένα έχουμε έλλειψη φωτισμού και έγινε κάτι εντελώς παράδοξο, το οποίο έχουμε ολόκληρη βιομηχανική ζώνη που όλα τα μέρη τη διαφημίζουν. Φτιάχτηκε ο δρόμος δίπλα και δεν έχουν κόμβο για να υπάρχει μια πρόσβαση στη βιομηχανική ζώνη. Δηλαδή όποιος θέλει να έρθει πρέπει να στρίψει από εδώ, να στρίψει από εκεί. Υπάρχει ο δρόμος του Μωρέα και δεν έχουν πρόσβαση. Αυτό είναι λίγο οξύμορο. Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος και αρμόδιος για να το δει αυτό το πράγμα, αλλά έχω τη γνώμη ότι κάτι πρέπει να γίνει. Έχει μπλέξει η ΕΤΒΑ με το Δήμο. Τώρα ποιος είναι ακριβώς ο αρμόδιος δεν το έχουμε μάθει ακόμα. Εντάξει, γίνεται μια... Αυτό είναι εσωτερικό θέμα, κάνουν κάποιες ενέργειες και καθαρισμούς, αλλά γίνεται στην αντιπυρική ζώνη. Τώρα ήρθατε στο παραπέντε, ας πούμε, μπορεί σε μια εβδομάδα να τα έχουν καθαρίσει. Μην φανταστείτε ότι τα καθαρίζουν όλα, αλλά εντάξει, ό,τι κάνουν. Δεν υπάρχει καθόλου φωτισμός. Ούτε δημοτικός, μόνο ό,τι ανάβουμε εμείς. Και η ΕΤΒΑ χρησιμοποιεί το δικό μας ρεύμα. Βέβαια το πληρώνει για ένα φως που υπάρχει εδώ, τίποτα άλλο. Απλησίαστο παραμένει σε περίοδους κρίσης το ποσό που πρέπει να δώσει κανείς για να αγοράσει ένα κομμάτι γης στην περιοχή χωρίς καν να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. 10 περίπου είναι οι επιχειρήσεις που στεγάζονται στην ΒΠΕ με τόσα χρόνια να έχει προστεθεί μόνο μία νέα επιχείρηση. Για να αναπτυχθεί η βιομηχανική ζώνη πρέπει να ρίξει το κοστολόγιο η ΕΤΒΑ, γιατί είναι πολύ ακριβά οι ιδιοκτησίες είναι πολύ ακριβές. Δηλαδή για να αγοράσεις ένα χώρο θέλεις πάρα πολλά χρήματα. Νομίζω είναι γύρω στις 40.000 ευρώ το στρέμμα. Είναι απαγορευτικό στις συνθήκες που ζούμε. Και δεν προσφέρει και κάτι το ιδιαίτερο. Ας πούμε, εντάξει, υπάρχει μεν φύλαξη η οποία είναι ιδιωτική και πληρώνεται, αλλά από εκεί και πέρα κάτι άλλο δεν είναι όπως παλιά που υπήρχαν κίνητρα. Ας πούμε, σύνδεση με το ρεύμα κτλ. Νομίζω ότι είναι πολύ υψηλό το τίμημα για αυτά που παρέχει. Οι περιοχές, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ήταν ακριβές όταν αγοράσαμε, αλλά τώρα δεν πλησιάζονται εν ώψη της κρίσης. Γνωρίζω ότι έχουν γίνει συμβόλαια με νέες επιχειρήσεις, αλλά λόγω της οικονομικής δυσπραγίας δεν έχουν ολοκληρώσει αυτά που θέλουν να κάνουν. Μόνο μία έχει γίνει, η οποία είναι κάποιος με τσιμέντα, νομίζω κάτι τέτοιο, στην ανατολική πλευρά.
Όλες οι επιχειρήσεις που είμαστε εδώ, άντε να είμαστε τον αριθμό 10. Καινούργιες, μόνο μία έχει μπει τώρα τελευταία. Δεν υπάρχει άλλη. Φεύγουν οι επενδυτές με το που ακούνε την τιμή και τα προβλήματα βέβαια. Το βασικότερο είναι τα προβλήματα. Εμείς να πάμε στην περιοχή της Κορώνης, καθώς έντονα είναι τα προβλήματα παρατηρούνται στις καλλιέργειες από τον Περονόσπορο. Οι ζημιές είναι πολλές και εστιάζονται κυρίως σε αυτές τις καλλιέργειες της Ταφίδας. Πολλά είναι τα προβλήματα που καταγράφονται στο κομμάτι της παραγωγής αναφορικά με τον Περονόσπορο, ο οποίος και έχει πέσει. Σύμφωνα με τον Θεμιστοκλή Αποστολίδη, πρώην πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κορώνης, η κατάσταση στην περιοχή είναι απογοητευτική. Έχουμε εκδήλωση πυρηνόσπορου φανταστική. Όχι μόνο πυρηνόσπορος απλός, αλλά περονόσπορος χρωμηνία. Ήδη αμπέλια σταφίδες τα περισσότερα τα έχει διαλύσει. Ήτανε και οι ψιλοβροχές. Οι ψιλοβροχές του Απριλίου και του Μαΐου του 2014, ειδικά στις καλές σταφίδες, αφού δεν μπορέσανε να ξεραθούν, δεν είχε αέρα, αναπτύξανε το μύκητα που λέγεται Περονόσπορο και μας κατάφαγε τη σταφίδα σε ψηλό ποσοστό. Βέβαια στις πατάτες, στα κρεμμύδια και στα άλλα είναι σε λιγότερη τέτοια, αλλά χρειάζεται και κάποια κρατική μερίδα. Και εφόσον όλοι λένε πρωτογενής παραγωγή και στηρίζουμε την πρωτογενή παραγωγή, η ρόλος εδώ και το πίδημα. Να στηρίξουμε την πρωτογενή παραγωγή πρώτον. Δεν υπήρχαν γεωπόνοι να μας κατευθύνουν. Δεύτερον, να χρησιμοποιήσουμε τα φυτοφάρμακα και τα τέτοια είναι απαγορευτικά. Δεν μπορούμε κι εμείς. Θέλουμε κάποια βοήθεια από το κράτος που λένε κρίση, κρίση και κρίση. Τι θα κάνουμε εμείς? Έχουμε υποχρεώσεις τόσο στο κράτος να πληρώνουμε φόρους, να πληρώνουμε χαράτσα, να πληρώνουμε... Και τόσο προς την κοινωνία, στα παιδιά μας να ζήσουμε. Άλλοι έχουμε επιστήμονες, άλλοι διοικητές. Τι θα κάνουμε, κάποιος πρέπει να νοιαστεί και για μας. Σημαντική εδώ και 3 χρόνια περίπου είναι η απουσία προαστιακού στην Καλαμάτα και ιδιαίτερα στο δρομολόγιο Καλαμάτα Μεσίνη, το οποίο και εξυπηρετούσε με το τρένο φοιτητές και όχι μόνο, ένωνε τις δύο περιοχές ταχύτερα και έδινε χρώμα στους τουρίστες και στους φίλους των σιδηροδρόμων. Εικόνες εγκατάλειψης επικρατούν στο σιδηροδρομικό σταθμό της Μεσίνης. Χορταριασμένες ράγες και πεταμένα ξύλα είναι η πρώτη εικόνα που θα δει ο περαστικός. Ναι, ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχει εγκατάλειψη. Πήρανε και τα βαγόνια τα τελευταία δύο που ήταν εδώ, τα πήρανε και αυτά. Που ήταν σαν μουσείο, ήταν πολύ όμορφα. Τα πήρανε. Το πανηγύρι που είχε έρθει το τρένο είχε πολύ κόσμο, μεγάλη ανταπόκριση και εξυπηρετεί πολύ το κοινό. Μεσίνη Καλαμάτα πολύ το εξυπηρετεί. Είναι κρίμα που δεν αξιοποιείται η γραμμή Καλαμάτα-Μεσίνη, καθώς το τρένο είναι οικονομικό, ταχύ και φιλικό μέσο μεταφοράς και παίζει σημαντικό ρόλο για τους πολίτες που ζητούν να υπάρξουν δρομολόγια. Πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό, γιατί μετακινείται πολύς κόσμος. Αφήνει το αυτοκίνητό του εδώ και στην Καλαμάτα είναι μέσα στο κέντρο. Εξυπηρετείται ο κόσμος πολύ. Ακούω καθημερινώς εδώ που είμαι εγώ πολλά παράπονα ότι θέλει ο κόσμος το τρένο. Και είναι κάτι που πρέπει να γίνει για μένα. Για εξυπηρέτηση του κοινού. Ο κόσμος ζητάει την επαναλειτουργία της προαστιακής γραμμής Καλαμάτας Μεσίνης, η οποία έδινε ζωή και στις δύο περιοχές και ιδιαίτερα στο πανηγύρι της Μεσίνης, ενώ εξυπηρετούσε και τους φοιτητές του ΤΕΗ. Πολύ, πολύ. Πού να φανταστείτε πέρυσι στο πανηγύρι, όπως σας είπα, τα βαγόνια ήταν γεμάτα όλα τα δρομολόγια, σε όλα τα δρομολόγια, γεμάτα. Ναι, τότε ήταν χαμός γινόταν. Μένουμε στη Μεσίνη και στην παραλία της Μπούκας να πάμε τώρα, όπου έργα γίνονται τουλάχιστον για τον καθορισμό της περιοχής από τα συνεργεία του Δήμου, αλλά και από τους καταστηματάρχες. Υπάρχει ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την ομαλή λειτουργία εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των τουριστών. Η
Πυρετοδός τρέχουν οι ετοιμασίες για την παραλία της Βούκας, που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πιο οργανωμένες παραλίες της Μεσσηνίας. Έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες για την καλοκαιρινή σεζόν. Έχουμε καθαρίσει την παραλία, τα μηνύματα είναι εθαρρυντικά. Και οι καταστηματάρχες αλλά και ο Δήμος ετοιμάζει την περιοχή, όπου υπάρχει πληθώρα υποδομών, όπως beach bar, γήπεδα, ντουζιέρες, αποδυτήρια, παιδική χαρά, ακόμη και γήπεδα 5x5. Μάλιστα. Ήδη έχουν αρχίσει. Αλλά ήταν οι εκλογές που καθυστερήσανε λίγο, αλλά ευελπιστώ ότι θα την καθαρίσουν το πάλι. Τα μηνύματα για τη φετινή καλοκαιρινή κίνηση είναι θετικά, καθώς ήδη υπάρχει τουρισμός και οργανωμένα γκρουπ που επισκέπτονται την παραλία της περιοχής, με τους επαγγελματίες να είναι αισιόδοξοι και για το μέλλον. Ευελπιστούμε, ναι, ότι θα είναι πιο καλύτερη η χρονιά από ό,τι η περσινή. Εδώ το μαγαζί έχουμε αλλάξει την κουζίνα, το προσωπικό, οι παροχές είναι πολύ εξυπηρετικές. Μάλιστα, έχουμε ξένους Εγγλέζους, γιατί εδώ δίπλα είναι και τα δύο ξενοδοχεία που έρχονται μια καλή σεζόν. Πάμε μέχρι την Τρεφιλία τώρα, για να δούμε. Σήμερα είχαμε επίσκεψη του Περιφερειάρχη Μεσσηνίας εκεί, του Γιάννη Αργυράκη, με διάφορα ζητήματα και κυρίαρχα στα όσα εξελίσσονται για τον αγροτικό τομέα. Έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον συνάδελφο τον Γιάννη Μποζίκα. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα σε εσένα και στους τηλεθεατές μας. Έμφαση στον πρωτογενή τομέα. Μια και τα ζητήματα είναι πολλά. Σήμερα ο κύριος Αργυράκης ήταν στην περιοχή. Είδα από κοντά και την εξαγωγική προσπάθεια για το καρπούζι. Ναι, είναι πολύ θετικά τα μηνύματα σε ό,τι αφορά αυτή την εξαγωγική δραστηριότητα στην περιοχή μας. Μέχρι τέλος Ιουνίου θα γίνεται η συγκομιδή από τις υπεύθυνες καλλιέργειες της Τρεφιλίας. Ο κύριος Αργυράκης, εκτός από τον κύριο Παραστευόπουλο, που ενημερώθηκε για το συντονισμό όλων των εξαγωγικών φορέων και των αρμόδιων υπηρεσιών, όπως είναι φυσικά και το τελωνείο, στο οποίο βγαίνουν και γίνεται και τελική έτσι, κατανομή του προϊόντος, αλλά και μέσω από τα πιστοποιητικά τα οποία ήδη κατανέμονται. Υπάρχει ένα συντονισμό των υπηρεσιών, όπως διαπιστώθηκε, έτσι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία προσπάθεια και να γίνουν και ποιοτική έλεγχη. Αυτό είναι και το ουσιαστικό στάδιο για την εξαγωγική δραστηριότητα. Τα περισσότερα από 7.000 τόνοι αναμένεται να εξαχθούν από την ευρύτερη περιοχή της Τρεφιλίας. Πήγε και σε καλλιέργειες και συσκευαστήρια στην ευρύτερη περιοχή της Περσεθέας, μίλησε με τους παραγωγούς, ενώ ο κύριος Αργυράκης είχε ιδιαίτερη επαφή και με τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά συμφωνήσαν το προϊόν και δείχνουν ότι είναι ικανοποιημένοι σε ό,τι αφορά τα στάδια και την εξέλιξη αυτής της διαδικασίας, αλλά ακόμα περισσότερο και για την τιμή. Δεν θα ήθελα να επισημάνω και έχει ίσως ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι ο καρπούζι της Τρεφιλίας δεν είναι μόνο το πιο πρώιμο, συμβάλλει καθοριστικά στην τοπική οικονομία και συμβάλλει και στο εθνικό καθάριστο εθνικό προϊόν. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι δικά μου, είναι τα στοιχεία που έχει δώσει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό και μια πολύ σημαντική συμβολή στην εθνική οικονομία. Αξίζει να τονίσουμε ότι σε 21 χώρες εξάγεται το καρπούζι φέτος και το θετικό αυτό πρόσημο καταγράφεται και με την οριμότητα και την προημότητα γενικότερα του προϊόντος. Λοιπόν, να σημειώσουμε ότι, όπως είπες και εσύ, γίνεται μια μεγάλη σημαντική προσπάθεια τόσο από τους παραγωγούς όσο και από την εκεί Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τον κύριο Παρασκευόπουλο να δείχνει τον δρόμο. Και είναι σημαντικό ότι οι παραγωγοί ακολουθούν έτσι, νέα τεχνογνωσία πάνω στην καλλιέργεια, έτσι. Ναι, δεν είναι μόνο η τεχνογνωσία, είναι το γεγονός ότι η Τρεφιλία είναι, θα έλεγα, ένα απέραντο εργαστήριο σε ό,τι αφορά τις καλλιέργειες. Εδώ έρχονται μεγάλα πανεπιστήμια και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Και με πρόσφατα βέβαια και αυτό που είδαμε στη συνεργασία πανεπιστημίων της Αθήνας και με το εξωτερικό για τις καλλιέργειες, έχει ιδιαίτερη σημασία να εντοπίσουμε και το σημαντικότερο γεγονός ότι οι αγρότες στην περιοχή της Τρεφιλίας ήδη ενισχύονται και με τα σχέδια βελτίωσης. Περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ θα είναι η συμμετοχή στα σχέδια που έχουν υποβληθεί τους τελευταίους μήνες στην περιοχή μας. Δηλαδή είναι σχέδια βελτίωσης τα οποία θα ενισχύσουν τις καλλιέργειές τους, θα αυξήσουν το εισόδημά τους. Άρα θα συμβάλλουν και κατά πολύ στην τοπική μας οικονομία. Είναι ένα στάδιο το οποίο και εμείς θα πρέπει να εντοπίσουμε έτσι και να το αναφέρουμε. Γιάννη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα σε άλλα θέματα. Ξεκίνησε το καθήκον για τους αναπαστώστες και στην παραλία της Καλαμάτας. Συλλογόμενοι μπορούν πλέον να κάνουν τα μπάνια τους ήσυχοι. Από χτες είναι εγκατεστημένοι στους ναυαγοσωστικούς πύργους σε 4 σημεία της παραλίας της Καλαμάτας οι ναυαγοσώστες. Από χθες το πρωί, γύρω στις 10.30 το πρωί, αναλάβαμε το υλικό, όλα αυτά που πρέπει να έχει ο πύργος, μάλλον σαν
πύργος οργανωμένης παραλίας. Καλή σεζόν να έχουμε. Το πιο σημαντικό βασικά, γιατί όταν υπάρχει οργανωμένος γυαλός, πρέπει να επιστήσουμε πιο πολύ την προσοχή στους λουόμενους. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτός ο δεσμός που γίνεται εδώ και πόσα χρόνια, δηλαδή του Ναυαγοσώστη. Το επάγγελμα του Ναυαγοσώστη είναι λειτουργήμα και παίζει σημαντικό ρόλο για την προστασία των λουόμενων στις παραλίες. Έχουν συμβεί, ναι. Μέχρι από πνιγμό, μέχρι και να πολλές φορές να σώσουμε. Είναι αρκετά δύσκολο. Αρκετά δύσκολο. Λειτουργήμα είναι στην ουσία. Είναι βασικά είναι νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι μόνο εδώ, είναι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το ωράριο τηρείται. 7 ώρες, από τις 10.30 ως 5.30. Σε κάθε πύργο θα υπάρχει όλος ο εξοπλισμός διάσωσης και παροχής πρώτων βοηθειών. Από εξοπλισμό, εντάξει, τώρα μην αναφέρουμε, είναι από φαρμακευτικό υλικό, φορεία πλωτά, βάρκες, εντάξει. Χαρτιά, άδεια άσκηση επαγγελματός από τον Λιμναρχείο. Εντάξει, αυτά είναι γνωστά και καλή φυσική κατάσταση. Για τους ανθρώπους της πρώτης ηλικίας και της τρίτης ηλικίας να επιστήσουν την προσοχή τους και να είναι πιο κοντά στους πύργους, γιατί αυτοί είναι που χρειάζονται στην ουσία όλη τη βοήθεια από εμάς. Τίποτα άλλο, να έχουν το νου τους στις σημαίες, δηλαδή όταν είναι κόκκινοι, που να λέει χωρίς να βαγωσώστη, ότι δεν κάνει ο καιρός, υπάρχει κάποια μέδουσα, υπάρχει κάτι μες στη θάλασσα, κάποιο βακτήριο, κάτι οτιδήποτε. Πράσινη, έχει λήξει ο συναγερμός και γενικά αυτά. Δηλαδή θα αναρτήσουμε και διάφορες ταμπέλες οι οποίες θα εξηγούν ακριβώς το χρώμα της ΜΕΣ. Τώρα στην λαιμοδοσία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο πνευματικό κέντρο της Καλαμάτας. 4 φορείς ένωσαν τις δυνάμεις τους ενημερώνοντας και ευαισθητοποιώντας τον κόσμο. Για τέταρτη συνεχή φορά, 3 φορείς της πόλης, ο Σύλλογος Ξανατόμων με Εμπειρία Καρκίνου Ξαναρχίζω, το Κοινωνικό Ιατρείο και το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Καλαμάτας, το ΚΕΦΙΑΠ, του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, συνεργαζόμαστε για μια αιμοδοσία αλληλεγγύης. Η προσέλευση του κόσμου είναι διαρκής. Είναι πολύ σημαντική, γιατί όπως γνωρίζετε το αίμα είναι κάτι το οποίο δορίζεται από άνθρωπο σε συνάνθρωπο, και γι' αυτό μας ευχαριστεί ότι οι πολίτες της Καλαμάτας έχουν ανταποκριθεί. Θα θέλαμε, και ειδικά μάλιστα τώρα το καλοκαίρι που οι ανάγκες σε αίμα είναι ακόμα μεγαλύτερες, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, το οποίο σε τέτοιες δράσεις έρχεται πρώτο και ανταποκρίνεται, ώστε να φέρουμε σε πέρας και εμείς αυτό το έργο που έχουμε αναλάβει. Αρκετά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μεταφορείς. Καθημερινά ο αγώνας συνεχίζεται για επιβίωση, όπως τονίζουν, με τη δουλειά τους και το έργο να είναι κατακόρυφα πεσμένο. Δύσκολη είναι η περίοδος που διανύουν οι επαγγελματίες του Γραφείου Μεταφορών Μετακομίσεων. Πολύ χάλια. Πάρα πολύ χάλια. Οι τιμές μας είναι για ένα κομμάτι ψωμί. Η κίνηση τίποτα. Έχει πέσει 70% κάτω. Δεν υπάρχει δουλειά καθόλου εδώ πέρα. Δύσκολα, πολύ δύσκολα τα πράγματα και δεν μπορούμε ούτε τα έξοδα, τα πάγια. Βέβαια βγήκε το ΤΕΒΕ, όλα αυτά τα χρωστάμε. Βγήκε κάποια από τους κυβερνώντες, το άκουσα, ότι μπορούμε να δώσουμε ό,τι θέλουμε, αλλά συν το τρέχον, που δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Τουλάχιστον να μας βάζανε, να παγώνανε το τρέχον και να μπορούμε να δίνουμε κάτι, έστω 50-100 ευρώ, εντάξει, κάτι μπορούσαμε να κάνουμε εκεί, αλλά ούτε και αυτό. Τώρα τι λογική υπάρχει σε αυτό το θέμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Υπάρχει δουλειά, παιδιά. Από την ώρα που σταμάτησε η οικοδομή, εμείς εδώ στην επαρχία κυρίως εκεί βασιζόμαστε. Αυτή τη στιγμή η μόνη δουλειά που μπορεί να γίνει είναι κάμια μετακόμιση που ψάχνει ο κόσμος να βρει κάτι φθηνότερο, εκεί κάτι γίνεται, εκεί ψάχνουν όλα να είναι σκοτωμένα, δηλαδή μια μετακόμιση που μπορούσε, πρώτα ήταν μια μεσαία, ας πούμε, τιμή, ξέρω εγώ, 2,5-3 εκατοστάρικα, τώρα τους λες 100-120 και δυσκολεύεται ο κόσμος. Η μόνη δουλειά που σήμερα μπορεί να βγει εδώ στην αγορά είναι μόνο η μετακόμιση, σας είπα, λόγω του ότι ψάχνουν κάτι φθηνότερο να πάνε. Όλα τα άλλα έχουν πεθάνει. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, παλεύουν για τα προστοζήν και με δυσκολία καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητά τους.
Από εδώ ο κόσμος έρχεται, απλά παίρνει ενδεικτικές τιμές και μετά δεν έρχεται δηλαδή να μας πει παιδιά ελάτε να κάνουμε τη μεταφορά αυτό, μόνο τιμές, τίποτα άλλο, μόνο για τιμές έρχεται και ρωτάει. Εντάξει, όσο μπορούμε και εμείς να χαμηλώσουμε τις τιμές, αλλά μέχρι εκεί που μας παίρνει παραπάνω δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό. Όσο για μας είναι περιττό να σας πω ότι αν κάνουμε μια-δυο μετακινήσεις με το αυτοκίνητο που δεν καλύβει ούτε τα πάγια έξοδα, δεδομένου ότι 30 με 35 ευρώ την ημέρα το αμάξι έχει έξοδα πάγια. Η δουλειά δεν υπάρχει όμως. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Όχι ο κόσμος, εμείς. Εμείς είμαστε ο κόσμος, δεν έχουμε λεφτά. Είμαι 35 χρόνια εδώ. Δεν θυμάμαι ούτε όταν πρώτο ήρθα που δεν με ήξερε κανένας να περνάμε τέτοια κρίση. Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω να τη βγάζουμε. Πρέπει κάτι να γίνει. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον συνεχίζονται τα βιωματικά εργαστήρια από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας. Όλα αυτά στο πλαίσιο της τρίτης ανατοκομικής έκθεσης. Πιτάκια Μύθι είναι η ονομασία του εκπαιδευτικού προγράμματος του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιείται σε συνεργασία με το Εικαστικό Εργαστήριο της Φάρης για τους μαθητές, στο πλαίσιο της τρίτης ανθοκομικής έκθεσης. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά συμμετέχει στην ανθοκομική έκθεση Καλαμάτας με διάφορα δρόμενα τα οποία έχουν σχέση με τα φυτά. Προσπαθούμε με βιωματικό τρόπο να ευαισθητοποιήσουμε τους μικρούς μας μαθητές στα φυτά και χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές, όπως για παράδειγμα χρησιμοποιώντας το θεατρικό παιχνίδι. Συγκεκριμένα με αφορμή μύθους, αρχαιολινικούς μύθους και συγκεκριμένα του μύθου, τον αρχαιολινικό μύθο του Ιάκηθου και της Ροδάνθης, προσπαθούμε να τα ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά, να δραματοποιήσουν το μύθο χωρισμένα σε δύο ομάδες και μία ομάδα να παρουσιάσει στην άλλη ομάδα τον μύθο που έχουν ακούσει ως αφήγηση από την αρχή. Το εικαστικό εργαστήρι συμμετέχει στην τρίτη ανθοκομική έκθεση του Δήμου Καλαμάτας, όπου είναι μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία. Σήμερα εδώ κάνουμε εργαστήρια κεραμικής. Τα παιδιά μαθαίνουν να δουλεύουν τον πυλό και να γνωρίζουν λίγο την κεραμική τέχνη και συγχρόνως εργαστήρια ζωγραφικής και κατασκευών με χαρτί. Η άλλη συμμετοχή μας στην ανθοκομική έκθεση είναι κάθε απόγευμα που έχουμε μία έκθεση με έργα κεραμικής, καλλιτεχνικής κεραμικής του τμήματος των ενηλίκων μαθητών του εικαστικού εργαστηρίου. Οι μαθητές μέσα από αυτά τα προγράμματα μαθαίνουν να διασκεδάζουν και περνούν δημιουργικά το χρόνο τους κοντά στη φύση έξω από τα όρια μίας αίθουσας. Νομίζω ότι γνωρίζουν τόσο βέβαια τα πράγματα που έχουν να κάνουν με τα φυτά, αλλά και μία επαφή με τα εικαστικά, μαθαίνουν την ύπαρξη του εικαστικού σχολείου, γνωρίζουν τα βασικά υλικά όπως είναι ο πυλός, τα χρώματα και οι κατασκευές και τους αρέσει πάρα πολύ. Είναι εντυπωσιακό. Βλέπετε εδώ πέρα δεν ξεκολλάνε. Θέλουν να φύγουν και θέλουν να μείνουν και άλλη ώρα, ας πούμε. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί βγαίνουν έξω από το χώρο του σχολείου και παράλληλα μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον όπως είναι το πάρκο του ΟΣΕ που βρισκόμαστε. Συμμετέχουν στην ανθοκομική έκθεση, τη γνωρίζουν από κοντά και προσπαθούν με βιωματικό τρόπο μαθαίνουν αυτά τα οποία βλέπουν γύρω τους. Νομίζω ότι είναι ένας πολύ ωραίος χώρος εδώ πέρα στο πάρκο Καλαμάτας και είναι πολύ ωραίο να έρθουν όλοι και να φέρουν και τα παιδιά τους για να κάνουν, να δουν την έκθεση και να συμμετέχουν σε αυτά τα ωραία εργαστήρια. Ο συνδυασμός ήταν όλα τα λεφτά. Όλα τα λεφτά. Μην τον συνδυασμό, κατευθείαν το μυαλό του στην οικονομία. Βέβαια τώρα θα μου πεις, αφού συνδύασαν και κινητό και σταθερό από τη Wind και πήραν και τέτοια επιδότηση τα παιδιά, για να τους δω τώρα. Συνδυασμός, ριγέ με πουά. Ποιος αλλάξει κανάλι. Ψάχνεις το καλύτερο για την επικοινωνία σου. Ψάξτε στα Public, αφού εδώ είσαι. Τώρα στα Public έχεις και 200 ευρώ επιδότηση για να την κάνεις ό,τι θες και τον οικονομικότερο συνδυασμό κινητής και σταθερής με το απόλυτο συμβόλαιο W. Τελεία και Public.
Πάμε τώρα στην αθλητική σας ενημέρωση. Έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον συνάδελφο του Σωτήρη Γεωργούτζο. Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα, Θέμη. Καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους του Δελτίου Ειδήσεων του ΠΕΣ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα όσα έρχονται από το χώρο του ποδοσφαίρου. Γιατί ήταν σήμερα η τελευταία αγωνιστική για τα μπάρας αγώνες. Για τα play-offs, τα play-off ανόδου του 13ου ομίλου και όλων των ομίλων βέβαια, και των 15 ομίλων. Ο Ερμής Κηδερίου είναι τελικά, κάνει τη μεγάλη έκπληξη και είναι η ομάδα που ανεβαίνει από το 13ο όμιλο στην γάμα εθνική κατηγορία. Σήμερα, Θέμη, κατάφερε στο τελευταίο λεπτό της παράτασης, το 95, να νικήσει την ΑΕΣ Πάρτης με 2-1. Μάλιστα, ο Ερμής Κηδερίου, το μάτς αυτό έγινε στο γήπεδο του Άργους, ο Ερμής Κηδερίου έπαιζε από το 10ο λεπτό με 10 παίκτες. Έχανε με 1-0, στο 80 η Σπάρτη έμεινε και αυτή με 10 παίκτες, στο 81 κάνει το 1-1, με μισοπαλία ανέβαινε η Σπάρτη και στο 94 προς 95 στην εκπνοή του αγώνα της παράτασης των καθυστερήσεων καταφέρνει και βάζει το δεύτερο γκολ, νικάει 2-1, 3.000 κόσμος στο Άργος, καταλαβαίνει τι έγινε, έτσι. Μεγάλη χαμένη Σπάρτη, η οποία έφτασε στην πηγή, δεν ήπιε νερό. Θα λέγαμε, Θέμη, ότι ο Πετρουλάκης όλα στη φορά της Δευτέρας καταράστηκε. Την εντό εισαγωγικών την Σπάρτη. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτό που χρησιμοποιείς. Τέλος πάντων, μην την οικειοποιούμαστε, σε παρακαλώ. Ούτε εντό ούτε εκτό εισαγωγικών. Οι λέξεις του Πετρουλάκη επηρέασαν προφανώς, το λέω και χιουμοριστικά έτσι, τη Σπάρτη. Για να μην πω τη λέξη καταράστηκε. Δεν νομίζω, όλα είναι εντό αγωνιστικού χώρου. Εντό αγωνιστικού χώρου, αλλά να χάσει τώρα την πρόκριση, την άνοδο. Όλα παίζουν στο ποδόσφαιρο και το ξέρει και εσύ πολύ καλύτερα από μένα. Παίζονται, αλλά σου λέω, ήταν συγκλονιστικό αυτό που έγινε. Και η Ελλάδα το 2004 πήρε το Μουντιάλ. Ναι. Εντάξει, αλλά δεν έχει τόσο μεγάλη έκπληξη. Προς Θεού, γιατί ο Ερμής Κηδερίου είχε καλή ομάδα. Φάνηκε και μέσα στη Μεσίνη που νίκησε τον Πάμισο. Και φάνηκε, γιατί ήταν το πρώτο μάτι. Ήταν πολύ καλή ομάδα και το είπες και εσύ, νομίζω, και τη Δευτέρα. Και ναι, απλά, ναι. Απλά ίσως τη Σπάρτη, ίσως τον Πάμισο που ήταν τα φαβορή, θα έλεγε κανείς, του συγκεκριμένου ομίλου. Έπαιξε κομπλέ σήμερα. Δεν περίμενα την ομάδα αυτή. Και πολλές φορές το να υποτιμήσεις τον αντίπαλό σου. Δεν την γνώριζαν καλά την ομάδα αυτή, έτσι. Δεν την γνώριζαν. Η οποία έπαιξε κομπλέ γιατί είχε παίξει στο τελικό του κυπέλου Ερασιτεχνών Ελλάδος. Είχε τρεις αποβολές εκεί, φάγανε τέσσερις αγωνιστικές. Παίξαν σήμερα κομπλέ και έδειξε μια φανταστική ομάδα που πήρε δίκαια την άνοδο. Από εκεί και πέρα. Να αναφέρουμε ότι πριν από λίγο μιλήσαμε με τον κύριο Ράγη. Ο Μεσσηνιακός δεν έκανε ΔΣ σήμερα. Και έτσι πήρε παράταση το θέμα του γηπέδου και η έδρα που θα παίξει η Καλαμάτα τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η Καλαμάτα θέλει να παίξει στο γήπεδο του Μεσσηνιακού, η Μαύρη Θύελλα. Και θα δίνει ο Ράλης, από ό,τι μιλήσαμε πριν από λίγο, το 8 με 10% των εισπράξεων στο Μεσσηνιακό για τα έξοδα τη Μαύρη Θύελλα. Το θέλει και ο κόσμος τη Μαύρη Θύελλα το γήπεδο αυτό, ως φυσική τη έδρα, στο νέο πρωτάθλημα τη ΓΑΜΑ Εθνική, που θα γίνει αντί για 6 σε 4 ομίλου. Και βέβαια η μία άνοδο τη Σπάρτη. Εξυπηρετεί κατά κάποιο τρόπο την Καλαμάτα, η οποία δεν θα έχει την Σπάρτη στον όμιλό της σίγουρα. Αλλά βέβαια έτσι λέγαμε και πέρυσι και κατάφερε η Ερμιονίδα δίκαια βέβαια να πάρει αυτή, άλλη ομάδα της Αργολίδος, να πάρει αυτή το πρωτάθλημα και την άνοδο. Επίσης, σε ενημερώνω, βέβαια θα το ξέρεις αυτό, ότι ο Παναθηναϊκός είναι πλέον πρωταθλητής και πάλι Ελλάδος, νίκησε πριν από λίγο εύκολα τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ και πανηγυρίζει τον ένα ακόμα τίτλο του 36ου νομίζω. Του Παναθηναϊκού. Αυτά, Θέμη, όσον αφορά την τρέχουσα ειδησιογραφία αθλητική, θα ξαναλέμε αύριο, όποτε είναι ξανά κάτι να πούμε. Θα σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να περάσουμε εμείς την πρόγνωση του αυριανού καιρού.
σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.